Μας έδωσε την καλύτερη πάσα προκειμένου να έρθουμε εδώ στο στούντιο και να ανοίξουμε μία συζήτηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και πρόεδρο βέβαια εδώ στον Εμπορικό Συλλόγο Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη. Την καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα και εσάς. Πώς είστε? Μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το σήμερα, να πάμε λίγο στο τώρα. Αυτό μας είπε και η Βίκη Παπαδογιαννάκη. Πώς διαμορφώνεται το κλίμα στο λιανεμπόριο σε παγκρίτιο επίπεδο? Σε παγκρίτιο επίπεδο. Το λιανικό εμπόριο, όπως είπε και η συνάδελφός σας, στην Κρήτη, σε όλες τις αγορές, υπάρχει μια υποτονικότητα. Μετά τις γιορτές του Πάσχα, οι οποίες μέσα μεσοσταθμικά στην Κρήτη είμαστε έτσι μια ικανοποίηση, μια σχετική ικανοποίηση. Ξεπεράσαμε λίγο τα περσινά. Από εκεί και πέρα είμαστε σε μια διαδικασία υποτονικότητας, όπως είπα προηγούμενα. Πολλοί παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες είναι ότι είμαστε σε εκλογική περίοδο και σαφέστατα επηρεάζει χρονικά την εμπειρία σας, κύριε Κουμαντάκη. Την οικονομία την επηρεάζει. Δηλαδή κάνουμε λίγο πίσω. Υπάρχει μια αβεβαιότητα και αυτή η αβεβαιότητα για το αύριο, ναι, είναι και κακός σύμμαχος σε αυτόν που θέλει να δημιουργήσει κάτι, να φτιάξει κάτι, να αγοράσει κάτι κλπ. Τώρα θα σας πει κάποιος απλή αναλογική, πάμε σε δεύτερες εκλογίες, λέει θα τραβήξει μέχρι τον Ιούλιο αυτή η διαδικασία, το φοβάστε αυτό? Το φοβόμαστε. Αυτή η διαδικασία θα επηρεάσει αρνητικά, σαφέστατα. Ένας άλλος παράγοντας σημαντικός, το οποίο βέβαια αυτό για να το αναλύσουμε θέλουμε ώρες ολόκληρες. Ναι, μην το αναλύσουμε λοιπόν. Είναι το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα του πληθωρισμού, ο οποίος πληθωρισμός έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα ρευστότητας στην κοινωνία. Παίρνετε απαντήσεις από τους υποψήφιους, τους πολιτευτές, τους υποψήφιους βουλευτές, τους πολιτικούς αρχηγούς για αυτά τα θέματα, για το θέμα της ακρίβειας, του πληθωρισμού, της βιωσιμότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων? Υπάρχει μια ατζέντα. Εδώ καθημερινά φιλοξενούμε κόσμο στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV. Σας ικανοποιούν οι απαντήσεις, πρόεδρε? Κοιτάξτε, σε πολλά θέματα τους έχουμε δώσει ερωτήματα και τα κόκκινα δάνεια, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και σε αυτούς και στην πρόβλημα της ρευστότητας της κοινωνίας. Τι απαντούν γι' αυτό? Και στο πρόβλημα, οι απαντήσεις είναι τυπικού χαρακτήρα, ότι πρέπει να αγωνιστούμε, να αλλάξουμε τα δεδομένα αυτά. Δεν παίρνετε απαντήσεις? Κοιτάξτε, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα και με βάση αυτά πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένες πολιτικές. Αυτές τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν έχουν σταλεί όλο το επιχειρήν, έτσι, τώρα και τους τελευταίους εβδομάδες και μήνες, στο πολιτικό σύστημα και πάνω στην κατεύθυνση αυτή το πολιτικό σύστημα πρέπει να στοχευθεί και πρέπει να στοχαστεί πάνω στα προβλήματα αυτά, γιατί τα προβλήματα αυτά είναι καθοριστικού χαρακτήρα. Το αύριο της οικονομίας θα είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι για την κοινωνία μας. Διότι περάσαμε δυσκολίες 15 χρόνια τώρα, πάνδημες δυσκολίες, ναι, ό,τι θέλετε δυσκολίες. Έτσι. Τώρα πρέπει να στήσουμε, να σταθεροποιήσουμε μια κατάσταση και να κάνουμε βήμα μπροστά. Χωρίς αυτό δεν έχει καμία προοπτική ούτε η κοινωνία, ούτε η χώρα. Πρόεδρε, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν προκειμένου αυτή την τουριστική κίνηση που την καταγράφουμε και εμείς ρεπορταζιακά και δημοσιογραφικά να την εκμεταλλευτεί το λιανεμπόριο και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Δηλαδή, κόσμος έρχεται, δεν ξέρω κατά πόσο μπαίνει στα μαγαζιά, αφήνει χρήμα και αυξάνεται και ο τζίρος. Κοιτάξτε, πριν σας πω το σημαντικό κομμάτι αυτό, το ερώτημά σας για τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο, ναι, και τις αγορές, θέλω ένα λεπτό να σας πω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που αν δεν λυθεί θα δημιουργήσει μεγάλα θέματα, έχει δημιουργηθεί ήδη και δημιουργήσει μεγάλα θέματα, το θέμα του πληθωρισμού, το θέμα των τιμών και ειδικά που αφορά τα τρόφιμα, που αφορά τα τρόφιμα και τα καύσιμα, την ενέργεια. Είναι ένα τεράστιο θέμα και τα προβλήματα αυτά δεν υφίστανται, δεν έγιναν, δεν δημιουργήθηκαν με έτσι, αν θέλετε, περιστασιακές πολιτικές ή αν θέλετε σε μια παγκόσμιο επίπεδο κλπ. Είναι στημένα και δομημένα και πρέπει το πολιτικό σύστημα πάνω εκεί να παλέψει και να κάνει προσπάθειες
πώς θα μπορέσουμε να τυθασεύσουμε αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικά για το επόμενο της χώρας. Τώρα, ο τουρισμός. Εδώ στην Κρήτη έχουμε μια ευλογία, το ότι έχουμε τον τουρισμό σε ένα σημαντικό βοήθημα. Οι αγορές και γενικότερα η οικονομία μας στηρίζεται σε ένα μεγάλο κομμάτι. Σαφέστατα, αν δεν το είχαμε, θα είχαμε μεγαλύτερα προβλήματα. Οι αγορές θα είχαν τεράστια προβλήματα. Ο τουρισμός, παρότι δεν υπάρχει ισορροπία, το έχουμε τονίσει και το έχουμε αναλύσει. Ισορροπία, ποια άποψη? Μεταξύ του κεφαλαίου και τα εισοδήματα του τουρισμού να έχουν διαχυθεί στο υπόλοιπο οικονομικό κύκλωμα. Ναι. Δεν υπάρχει ισορροπία. Αυτό είναι δεδομένο και καταγεγραμμένο. Αλλά τα εισοδήματα που δημιουργούνται, έστω και αυτά, δημιουργούν, αν θέλετε, μία βάση, δημιουργούν ένα στήριγμα στα οικονομικά μεγέθη των τοπικών οικονομιών της Κρήτης, της περιφέρειας, και αυτό μας βοηθάει πολύ. Ο τουρισμός εφέτος, θα ελπίζομαι ότι αυτές οι απανωτές που έχουμε, τα δεδομένα ότι θα έχουμε απανωτές και εκλογικές εφετές, ναι, να μην επηρεάσει τον τουρισμό. Ελπίζουμε ότι δεν θα επηρεάσει τον τουρισμό. Και αν ο τουρισμός πάει καλά με βάση τα δεδομένα που έχουν μέχρι στιγμής διαγραφή, έχουμε την εντύπωση στο τέλος θα έχουμε ένα καλό βοήθημα στις αγορές και στο λιανικό εμπόριο και σε όλη την οικονομία. Διαχρονικά, ποιες περιοχές βγαίνουν κερδισμένες από την αυξημένη τουριστική κίνηση? Περιοχές, ας πούμε, όπως είναι η Χερσόνησος, τουριστικές περιοχές, το κέντρο του Ηρακλείου βγαίνει κερδισμένο από αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, να, ένα ερώτημα. Ναι, τα αστικά κέντρα, ναι, δεν έχουν τόσο μεγάλο στήριγμα, οικονομικό στήριγμα, όσο έχουν οι αγορές που είναι αμιγώς τουριστικές περιοχές. Παράκτες περιοχές. Ναι. Μπορεί να αλλάξει αυτό μέσα από εκδρομές, μέσα από πακέτα, μέσα από πρωτοβουλίες των εμπορικών συλλόγων και κίνητρα? Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες σε όλες τις αγορές της Κρήτης, σε όλες τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν είναι ακόμα τόσο έντονο βοήθημα στις τοπικές οικονομίες. Αυτό όμως που εδώ στο Ηράκλειο και στο Αχανιά, αυτό που βοηθάει και κυρίως βοηθάει την εστίαση, αλλά κατ' επέκταση αυτά τα εισοδήματα βοηθούν την τοπική οικονομία, είναι ο κουραζιεροπηλιακός τουρισμός. Έχουμε κάνει μεγάλες Παλιά είχατε κάποιες αντιρρήσεις και κάποιες ενστάσεις ότι δεν κατέβαιναν και δεν... Ποιος είπε το πράγμα? Η κρουαζιέρα. Μαζί το είχαμε κάνει πόσες φορές. Ότι δεν θέλαμε να κατέβουν στο Ηράκλειο. Όχι, ότι θέλατε, αλλά δεν κατεβαίναν τελικά. Δεν έφταναν οι τουρίστες. Εξακολουθεί να υφίσταται. Αυτό λέω, εκεί αναφέρομαι. Ναι, ναι, δηλαδή, μιλούσαμε, ξέρω εγώ, για επισκέπτες κρουαζιέρας, 90.000 επισκέπτες, και από αυτούς δεν κατέβαινε κανείς στο κέντρο του Ηρακλείου. Ναι, αυτό ναι, είναι εξακολουθεί. Οι ώρες δηλαδή που είχαμε τις αφήξεις. Εξακολουθεί να είχαμε κλειστά καταστήματα και εμπορικά μαγαζιά. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο μεγάλος μέρος πάνε στα εκδρομές για μερικές ώρες που χρειάζονται. Αυτό που πρέπει να βελτιωθεί και έχουμε κάνει συζητήσεις με τον Όλη είναι ότι πρέπει να υπάρχει και τουρισμός κρουαζιεροπηγιακός που να κάθονται και το απόγευμα στο Ηράκλειο και όχι να φεύγουν 12 η ώρα ή 11 η ώρα ή 3 η ώρα. Πρέπει να μένουν πιο αργά για να μπορέσει να γίνει και μια περιήγηση μέσα στην αγορά και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην οικονομία. Γιατί έχουμε όλα τα εχέγγυα και ενώ η Ρόδος και η Σαντορίνη έχουν αυτές τις δυνατότητες, εμείς εδώ αυτές τις δυνατότητες ακόμα δεν τις έχουμε. Μάλιστα. Να εστιάσουμε λίγο και στο ποσοστό των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους, που κατέβασαν ρολά λίγο πριν την τουριστική περίοδο. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν κατόρθωσαν να φτάσουν μέχρι την αρχή της τουριστικής περίοδου? Κοιτάξτε, το λιανικό εμπόριο στην μεγάλη κρίση τη δεκαετίας με συνοπτικές διαδικασίες χάθηκε το 30% περίπου των επιχειρήσεων. Έκλεισαν. Πολλούς παράγοντες, πολλούς λόγους, δεν θα τις αναλύσουμε τώρα. Μέσα την πανδημία δημιουργηθήκαν επιπλέον τέτοια προβλήματα, όπου πολλές επιχειρήσεις μετά τα lockdown, ναι, έτσι, πολλές δεν άνοιξαν ή άνοιξαν έως ότου κλείσουν. Μάλιστα. Αρκετές. Είμαστε όμως σε μια διαδικασία που προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε τα πράγματα.
Και αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, και μάλιστα την άλλη εβδομάδα έχουμε η Ομοσπονδία στα Ρέθινο ένα πολύ σημαντικό θέμα, πώς θα ξεκινήσουμε την ΕΣΕΕ να δούμε το επόμενο βήμα, γιατί το λιανικό εμπόριο άλλαξε με αυτές τις απανωτές κρίσεις και με τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο που αλλάζουν αυτά τα δημοκρατικά παραδείγματα, και πρέπει να βρούμε τρόπους αναχώματα να κρατήσουμε τις αγορές. Μάλιστα. Γιατί ένα σύστημα δημιουργείται, και δημιουργείται με το να φτιάξουμε επιχειρήσεις μέγιστες, μεγάλες επιχειρήσεις, και να πραγματικά να συνθλιβούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να δημιουργήσουμε αναχώματα. Λοιπόν. Αυτό είναι ο στόχο μας. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σίγουρα έχουμε να πούμε πάρα πολλά μετά τις εκλογές, μετά τις πρώτες εκλογές, να δούμε και τα αποτελέσματα. Να είστε καλά.